αλλιώς θα φύγω εγώ. Δηλαδή σου παίρνει από το μυαλό να χωρίσεις. Και 10 φορές την ημέρα. Πώς θα σου φαινόταν αν μάθαινες ότι αποκλήρωσα και εσένα? Συγγνώμη. Αναρωτιέμαι αν έχεις καταλάβει τι μεγάλη αλλαγή θα φέρει στη ζωή σου αυτό το μωρό. Είμαι ενθουσιασμένος. Ούτε φυσικός του πατέρας να ήσουν. Τι είπες? Τώρα θα δεις που έχεις και άποψη. Θα δίνετε εξετάσεις κάθε μέρα και πιστέψτε με, δεν φημίζομαι για την επιοικιά μου. Σας υπόσχομαι ότι θα κάνω το καλύτερο δυνατό. Έτσι λένε όλοι. Οι περισσότεροι όμως δεν κρατάνε το λόγο τους. Ελπίζω να μην είστε ένας από αυτούς. Γιατί δεν παραδέξεις ότι δεν την έχεις ξεπεράσει? Τώρα τι είναι αυτά που λες, σοβαρολογείς? Δεν πάει άλλο αυτή η κατάσταση. Εσύ φταίς που της έχεις δώσει δικαιώματα. Κάθε τρεις και λίγο ίδια ιστορία. Και τι θες να κάνω? Είναι η μάνα της Στέλλας και πάντα θα υπάρχει στη ζωή μας. Γι' αυτό σε παρακαλώ, χαλάρωσε και κοίταξε να κόψεις τις κατηνιές. Καλά, συγγνώμη, εμένα κατηγορείς, δεν την είδες πως έκανε? Μην κάνεις την αθώα περιστερά. Σε είδα και σένα πως την προκάλεσες. Και τι θέλεις να κάνω, Μιχάλη, έχω έρθει μέχρι εδώ. Αλλά βλέπω και σένα που δεν τη κόβεις τον αέρα. Πού είναι η πένα μου, λίγο να σου λουπωθώ? Όχι, δεν το πιστεύω. Δεν έχει έλεος η σημερινή μέρα. Τι έπαθες πάλι? Ξέχασα τον ντοσιέ μου στο σπίτι. Μπορούμε να γυρίσουμε πίσω να τον πάρω? Έχω αργήσει και το ξέρεις. Άμα καίγεσαι τόσο πολύ, να σε αφήσω εδώ να πάρεις ένα ταξί. Σε ευχαριστώ πολύ για την κατανόηση. Το αν θα καθυστερήσω δηλαδή εγώ, δεν σε πειράζει. Έχω δουλειά, αγάπη μου. Είμαι σίγουρος ότι εκτιμήσεις πολύ τα μετρητά που θα βγάλουμε αυτή τη συμφωνία. Γι' αυτό σε παρακαλώ, μην με καθυστερείς άλλο, εντάξει? Το τραβάς πολύ το σκηνή. Στο τρελάδικο με την κοτάρα. Έλα και Κρίστη. Τα λικονιζάνη. Και πρέπει και στο χωριό της το ζωτόβολο. Συγγνώμη, εχθές ήμουνα εκτός αυτού. Καλά, τώρα το συζητάς. Για πες μου, τι έγινε μετά? Τίποτα. Ο Στάθης ήταν κλεισμένος στην κρεβατοκάμαρα και εγώ ξέμεινα στον καναπέ. Και το πρωί? Δεν τον είδα, έφυγα πολύ βιαστικά. Τι να πω. Ελπίζω να είναι κάτι παροδικό. Ναι. Αγάπη μου, τι έκπληξη είναι αυτή? Καλημέρα, Μελίνα. Καλημέρα. Μήπως διακόπτω κάτι? Όχι, όχι. Φεύγω εγώ να σας αφήσω να τα πείτε. Έλα, πέρασε, κάθισε. Συγγνώμη που ήρθα έτσι, μήπως έπρεπε να είδα πίσω. Τι λες τώρα, μ' άρεσε πολύ που με ευνηδίασες. Τι φάγει είναι αυτό? Συμβαίνει κάτι? Έλα, πες μου. Στέφανε, ντρέπομαι λίγο. Τι έγινε, με βάζεις υποψίες? Τι αμαρτία έκανες? Ότι ζήλεψα πάρα πολύ. Το βράδυ που έπεσα να κοιμηθώ είδα έναν εφιάλτη. Είδα ότι ήσουν στο κρεβάτι εσύ μου. Μαζί με τη Μελίνα. Τι λέτε, αγάπη μου, τώρα? Εγώ να σε απαντήσω είναι δυνατόν? Ξέρω πολύ καλά πως ήσουν με τις γυναίκες πριν με γνωρίσεις. Και χθες μπήκε μέσα στο σπίτι σου με τέτοια οικειότητα που... Είναι μια φίλη που είχε πρόβλημα με τον άντρα της και με την πεθερά της. Ήθελε σε κάποιον να τα πει, αυτό είναι όλο. Ναι, αλλά είναι και όμορφη και έξυπνη και γιατρίνα. Και περνάτε τόσες ώρες μαζί. Είμαι σίγουρη ότι της αρέσεις. Είναι παντρεμένη η γυναίκα. Και εν πάση περιπτώσει, αν αρέσει σε αυτήν, δεν αρέσει σε μένα. Γιατί δεν σ' αρέσει, αφού είναι κούκλα? Γιατί εγώ δεν έχω μάτια για άλλη. Αλήθεια? Ε, τι? Ψέματα? Μόνο μου συγγνώμη που φέρομαι έτσι, αλλά δεν ξέρω, ίσως. Ίσως θέλει που για πρώτη φορά είμαι ερωτευμένη. Γιατί εγώ δεν είμαι? My gangster ways, they would have
shout and made it to the grave. Cause I'm a gangster of love. Δώστε μου μόνο μισή ωρίτσα να επιστρέψω στο γραφείο και θα σας ξανακαλέσω εγώ, ναι? Ωραία, και εγώ σας ευχαριστώ. Καλημέρα, γεια σας, γεια σας. Ο Ιησούς Χριστός, Νικά. Τι είναι όλα αυτά? Αχ, Θεέ μου, θα τρελαθώ. Τι έχω κάνει και το πληρώνω τόσο ακριβά? Ό,τι και αν έχω κάνει, σου ζητώ συγγνώμη. Ειλικρινά σου ζητώ συγγνώμη. Τι να κάνω τώρα? Το Μιχάλη. Το Μιχάλη. Έλα τι θα με λέει πάλι ότι είμαι τρελή. Όχι, άστον. Αυτή η τσάντα δεν είναι δική μου. Αυτή η τσάντα είναι της Βιβής. Κοίτα μου, το παίζει και Sherlock Holmes. Πού είσαι? Βγες έξω τώρα! Δεν τρέπεσαι καθόλου? Είσαι τελείως ανισόρροπη. Αυτά να πάνε για υπογραφή στο λογιστήριο. Αμέσως. Έλα, έχουμε τίποτα νεότερα? Τι νεότερα? Ήρθε ένα ταξί, την πήρε από το σπίτι της. Πήγε στο κολονάκι για κάτι ψώνια. Αυτό είναι όλο, και τώρα την ακολουθώ. Συναντήθηκε με κανέναν η μαντάμ? Όχι, μέχρι τώρα είναι η κυρία. Αλλά δεν αντέχω άλλο, πονάει το πόδι μου. Έλα, δεν παθαίνεις τίποτα, ολόκληρος άντρας. Συνέχισε να την ακολουθείς. Σίγουρα θα συναντηθεί με τον τύπο. Και τι θα γίνει, θα τραβολογιέμαι εγώ πίσω της μέχρι να βρεθούνε? Σου λέω πονάω. Έλα, άσε τις γκρίνιες και προχώρα. Σου λέω σίγουρα θα συναντηθούν, το νιώθω. Πώς είσαι τόσο σίγουρη? Τραβάει πολλά ζόρια τελευταία. Και μετά το shopping therapy θα θέλει να ρίξει και ένα ερωτικό μασαζάκι έτσι για να έρθει στα ίσα της. Λες, ε? Ναι, σου λέω να μ' ακούς εμένα. Σε πιάνω αυτά. Που είσαι γάτα, μανάρι μου, είσαι γάτα. Είναι έτοιμα. Ευχαριστώ πολύ. Σε κλείνω. Μην τη χάσεις από τα μάτια σου, συνοηθήκα, μα. Εντάξει, φιλάκι. Πρόκειται να πας πουθενά, θα καλέσω την αστυνομία. Σιγά και τρόμαξα, γιατί θα τους πεις ότι μου κλέψες τον άντρα? Ότι μπήκες παράνομα στο σπίτι μου και σκηνοθέτησες θρίλε. Γελία, γελία. Αυτό το σπίτι έπρεπε να είναι δικό μου. Δώσε μου τα πράγματα μου τώρα. Έχεις καταλάβει ότι μπήκες εδώ πέρα και έχεις κάνει διάρρηξη? Σιγά τα αυγά. Καλά, ή στο νοσοκομείο, στη φυλακή θα πας, θεότρελη. Θα το μετανιώσεις πολύ πικρά που δεν μ' άφησες να φύγω. Ναι. Θα κλαις με μαύρο δάκρυ. Όχι αυτό. Ναι, όχι, αυτό. Όχι. Αυτό μου αρέσει. Όχι, αυτό το πήραμε ειδική παραγγελία από το Μιλάνο. Το βλέπεις, αυτό δεν θα το ξαναδείς. Άντε, σήκω, φύγε. Δώσε μου την τσάντα μου. Άντε, πάρτι. Χέρι-χέρι. Χέρι-χέρι. Έλα. Φέρ' το. Ήμουν ασαφής, κυρία Κυριακίδη. Για να πάρετε οποιαδήποτε απόφαση, όσο ασήμαντη και σας φαίνεται, πρέπει πρώτα να έχετε την έγκρισή μου. Μάλιστα. Εδώ που τα λέμε, θα ήταν άστοχο να ενεργήσω διαφορετικά. Να έχω ένα άτομο με τις δικές σας ηγετικές ικανότητες στο διπλανό γραφείο και να μην το εκμεταλλευτώ. Μη συνεχίζετε, δεν μ' αρέσουν οι κολακίες. Και αυτό το αντιλαμβάνομαι. Δεν θα το έκανα ποτέ. Θα ήταν σαν να σαμποτάριζα τον εαυτό μου. Είμαι απολύτως ειλικρινής. Εν πάση περιπτώσει, δεν σας χρειάζομαι τίποτα άλλο αυτή τη στιγμή. Για όλα τα υπόλοιπα θα σας στείλω μια από τις βοηθούς μου όταν έρθουν. Πολύ ωραία, ευχαριστώ. Θα σας συμβούλευα να προσπαθήσετε να εγκληματιστείτε το συντομότερο. Μην ανησυχείτε. Είμαι ευπροσάρμοστος. Συγγνώμη, δεν ήξερα ότι έχεις κόσμο. Περίμενε. Να σου συστήσω τον κύριο Κυριακίδη. Από σήμερα θα εργαστεί στο οικονομικό τμήμα. Γεια σας. Ξένια Παπά, είμαι η ανιψιά της κυρίας Καλυφατίδη. Εσείς πρέπει να είστε ο καινούργιος βοηθός του κύριου Μάνου Καλυφατίδη. Ναι. Γνωριζόμαστε. Δεν είμαι σίγουρος και εγώ έχω την αίσθηση ότι κάπου σας ξέρω. Με τον κύριο Γαλανό γνωριζόσαστε. Η κυρία Μελίνα Κυριακίδου, μέλος της ομάδας μας, ο σύζυγός της Στάθης.
Μήπως εκείνη τη μέρα στην εκδήλωση. Μπα, όχι, μάλλον θα σας μπερδεύω με κάποιον άλλον. Δεν πειράζει, θα γνωριστούμε τώρα. Δρόμο! Τρομάξαμε. Ο Μιχάλης με ερωτεύτηκε, γι' αυτό σε παράτησε. Δεν μπορείς να το δεχτείς και να φερθείς πολιτισμένα. Να χαρούμε κι εμείς επιτέλους την αγάπη μας. Δεν πάμε καλά. Αλλά τέτοιο ζώο που είσαι, δεν καταλαβαίνεις ότι όταν θα σε βαρεθεί θα σε παρατήσει και εσένα. Όχι, εμένα δεν πρόκειται να με παρατήσει, γιατί έχω πολλά καλά χρόνια μπροστά μου. Σε αντίθεση με εσένα που έχεις γίνει σαν την πατσαβούρα. Αυτό ήταν. Όχι, μην το κάνεις. Μην το κάνεις, μην το κάνεις. Όχι, αυτό μην το κάνεις. Όχι. Αυτό θα μου το πληρώσεις πολύ ακριβά. Ναι. Γιατί τι θα μου κάνεις. Τόλμησες και χτύπησες εσύ εμένα. Αυτό ήταν μόνο η αρχή. Αν δεν σε κάνω να μετανιώσεις που μου έκλεψες το Μιχάλη μου, εμένα να μην με λένε Βιβί. Τι γίνεται λοιπόν με σένα και το Φάνη? Τίποτα δεν γίνεται, πώς ήρθε αυτό? Δεν μου ήρθε, το κατάλαβα. Όχι. Καλημέρα, Τονιά. Ο Φάνης έχει βγει, θα πρέπει να περιμένετε. Δεν θα χρειαστεί. Θα ήθελα να μιλήσω λίγο μαζί σου. Και τι θα μπορούσαμε να πούμε εμείς οι δύο? Για σένα και το Φάνη. Και την οικογένεια που σκοπεύετε να δημιουργήσετε. Δεν έχω να δώσω αναφορά σε κανέναν. Και δεν έχω καμία όρεξη. Αρκετά με εξευτέλισε η γυναίκα σας. Άκουσε, έρχομαι με φιλικές διαθέσεις. Θα ήθελα πάρα πολύ να είμαι κοντά στο γιο μου σε αυτή τη φάση της ζωής του. Αν με θέλετε, θα είμαι δίπλα σας. Αυτό ήρθε να μου πείτε. Ακριβώς. Και ότι σέβομαι οτιδήποτε σας αφορά. Αλλά μην ξεχνάς ότι είμαι πατέρας του. Παρακαλώ. Να, μάλιστα. Θα πρέπει να πάω λίγο μέσα. Αν θέλετε, περιμένετε. Βιάστηκες τόσο να αντικαταστήσεις το θείο, αφού δεν έχουμε ιδέα πότε θα επιστρέψει. Θα είναι κάτι προσωρινό, ελπίζω. Και έβαλες ένα ξένο σε μια τόσο υπεύθυνη θέση. Τι ήθελες να κάνω? Δεν ήταν επιλογή μου, αφού ο γιος μου και ο εγγονός με εγκατέλειψαν το πλοίο. Θα μπορούσες να το αναθέσεις σε μένα. Αμπά! Αποφάσισες να γίνεις και διευθύντρια. Μάθε πρώτα να άρχισες στην ώρα σου. Έλα τώρα, γιαγιά, μη με υποτιμάς. Σου έχω αποδείξει πόσο ικανή είμαι. Φοβάμαι πως έχεις υπερεκτιμήσει τις ικανότητές σου. Άστα αυτά τώρα, άστα νοησίες. Δεν ταιριάζουν σε μια έξυπνη κοπέλα σαν και εσένα. Όπως και να έχει πάντως, μου φαίνεται περίεργο που έχουμε έναν άσχετο σε ένα τόσο σημαντικό πόστο. Τον ήξερες και από χτες? Θα τον έχω από κοντά. Έχει πολλά τεστ να περάσει. Κρίμα πάντως. Αν ήταν αλλιώς τα πράγματα, θα μπορούσε ο Φάνης να αντικαταστήσει τον πατέρα του. Και της οικογένειας είναι και τις κατάλληλες σπουδές έχει κάνει και έχει δουλέψει και στην εταιρεία. Μην το ξαναπείς αυτό το όνομα. Μα τι λες τώρα, γιαγιά? Αυτό που άκουσες δεν θέλω να έχω καμία σχέση μαζί του. Αυτό θέλεις τώρα που είσαι θυμωμένη. Θα ηρεμήσεις και θα το συγχωρήσεις. Ο αγαπημένος σου εγγονός είναι. Δεν μπορείς να τον ξεγράψεις έτσι εύκολα. Πέφτεις έξω. Αυτό έχει γίνει ήδη. Έκανα καινούργια διαθήκη. Τον αποκλήρωσα. Από τη γυναίκα σας μάθατε για μένα και το Φάνη. Μην νομίζετε. Ξέρω καλά ποια είναι η γνώμη της για την κατάσταση. Θα ήθελα να σου ζητήσω συγγνώμη. Εκ μέρους της. Προτιμώ να μην το συζητήσουμε.
Πάντως εγώ εγκρίνω τις σχέσεις σας. Δεν έχω το παραμικρό πρόβλημα. Να είστε καλά. Ο Φάνης θα χάρει πολύ, το έχει ανάγκη. Όσο για μένα, ποτέ δεν μένιαζε η γνώμη των άλλων. Και ειδικά τώρα. Καταλαβαίνω. Όμως επειδή νοιάζομαι πάρα πολύ για την ευτυχία του γιού μου, θα ήθελα να μου απαντήσεις σε κάτι. Τον αγαπάς? Πολύ. Χαίρομαι. Γιατί από ό,τι φαίνεται και αυτός αισθάνεται το ίδιο για σένα. Λοιπόν, δεν υπάρχει λόγος να σε απασχολώ από τη δουλειά σου. Α, και κάτι άλλο. Δεν χρειάζεται να μάθει ο Φάνης ότι μιλήσαμε, έτσι? Είστε πολύ διαφορετικός από ό,τι φανταζόμουν. Όλα αυτά δεν τα κάνω για να εντυπωσιάσω εσένα. Ούτε τους γονείς σου. Δεν σκέφτηκα κάτι τέτοιο. Θα μπορούσες να βάλεις με το νου σου τα χειρότερα. Μη σας απασχολούν όμως αυτά. Τα θέματα με τον αδερφό μου θα τα λύσω μόνος μου. Με τις φαρμακευτικές εταιρείες που σου ζήτησα. Δεν πρόλαβα να τις φτιάξω. Θα τις φέρω σε 2-3 μέρες. Τι έκανε, λέει? Ελπίζω να έχεις καμιά καλή δικαιολογία μόνο. Για ηρέμησε, προϊστάμενε. Δεν είναι δικιά μου αρμοδιότητα και χάρη σου κάνω. Δεν τα αφήνεις αυτά. Ξέρεις πολύ καλά πως η αρχική λίστα συντάσσεται από τους γιατρούς. Βάσει αυτής γίνονται οι παραγγελίες. Συγγνώμη, είχα ένα πρόβλημα στο σπίτι και. Τα προσωπικά σου να τα αφήνεις εκτός νοσοκομείου. Συνεννοηθήκαμε? Πολύ τρέλα πουλάτε όλοι εδώ μέσα. Μόνο λούφα είσαστε και τίποτα άλλο. Τώρα εσύ τα λες αυτά. Αν θες να τα πάμε καλά, θα κάνεις ό,τι σου λέω. Πάω να φτιάξω τις λίστες. Να είναι έτοιμες μέχρι το απόγευμα, κατάλαβες? Τι συμβαίνει, γιατί φωνάζεις? Είχαμε μια διαφωνία με τη Μελίνα και αναγκάστηκα να την επιπλήξω. Δεν συμφωνώ με τις μεθόδους σου. Υπάρχουν καλύτεροι τρόποι επιβολής από τις φωνές και τις αγριάδες. Α, Μένη. Μιας και το έφερε η κουβέντα, να σε ενημερώσω για κάτι που προέκυψε. Πες μου. Σκοπεύω να μηνύσω το Γαλανό για εξίδρυση προϊσταμένου και για χρήση έντονης λεκτικής βίας. Τον Στέφανο? Δεν το πιστεύω. Γιατί, τι συνέβη? Μου επιτέθηκε και με έβρισε κανονικά. Θα το ερευνήσω προσωπικά. Και με την πρώτη ευκαιρία κάνει και ένα αντίγραφο για τον Κυριακίδη. Πώς φαίνεται τελικά ο τύπος? Είναι πολύ νωρίς για να έχω άποψη. Του έδωσα μπόλικη δουλειά για το σπίτι για να αρχίσει να εξοικειώνεται. Οπότε αύριο θα έχω κάτι να τον αξιολογήσω. Πώς να πηγαίνεις, ε? Θα μου κάνεις χαλάστρα.
Πες μου τουλάχιστον που είσαι. Ο στόχος μπήκε σε ένα ξενοδοχείο. Τι να κάνω, ακολουθώ κι εγώ. Έλα, για άσε με τώρα. Σήμερα το μάθημα είναι αφιερωμένο στο κόψιμο των πουλερικών. Ακόμα και το κοτόπουλο λοιπόν απαιτεί ιδιαίτερη μεταχείριση στο κόψιμο. Θέλω να θυμάστε όλοι κάτι πολύ καλά. Θα δουλέψετε σε ακριβά εστιατόρια και όχι στην κρεαταγορά. Εντάξει, ξεκινάμε. Κουτέλης, τι κάνουμε, καλά? Μια χαρά. Από ό,τι βλέπω γνωρίζεις ήδη αυτά που θέλω να πω, ε. Για δείξε μας λοιπόν τι θέλω να πω. Όπα, όπα, περίμενε. Γιατί διάλεξες το μαχαίρι αυτό? Για να κόβει καλύτερα. Να κόβει καλύτερα. Για σένα το καλύτερα δηλαδή είναι γρηγορότερα. Ε? Γιατί δεν παίρνεις και ένα μπαλντά να τελειώνεις μια ώρα αρχίτερα. Μα κύριε καθηγητά. Οπα, οπα, οπα. Από τώρα και στο εξής θα με φωνάζει το λιχάρι. Αυτό βέβαια δεν θα αλλάξει την αυστηρότητα που έχω απέναντί σας. Ας γυρίσουμε λοιπόν στο θέμα σου. Βιαστική επιλογή μαχαιριού. Συν αδιαφορία στην τάξη. Να σου αφαιρέσω 5 πόντους. Έτσι να τα γράψω γιατί τα ξεχνάω, ε. Σε ποιον ορθό πάτε? Στον έκτο κι εγώ. Θα τα πάρεις τόσο εύκολα. Δηλαδή, τι πρέπει να κάνω? Θα σκεφτείς άλλο εδώ έξω. Περίμενε, περίμενε, δεν μας βλέπει κανείς. Δώσ' μου ένα φιλί. Όχι τέτοιο. Θέλω ένα καλό φιλί, δυνατό. Μέσα. Λοιπόν, μετά από αυτό το ευχάριστο για μένα διάλειμμα, ας προχωρήσουμε στο μάθημά μας. Διαλέγουμε ένα μαχαίρι με κυρτή λεπίδα για ακριβέστερο κόψιμο. Τραβάμε το κοτόπουλο προς... Όπα, 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 περιμένετε. Γυρίστε όλα τα κοτόπουλα. Έτσι, μπράβο. Τραβάμε τον μπούτι προς το μέρος μας, έτσι ώστε το δέρμα να τεντωθεί στο σημείο ακριβώς που ενώνεται με τον κορμό. Και κόβουμε ακριβώς εκεί. Δεν κόβει κανείς. Μόλις πω εγώ. Εντάξει. Λοιπόν, θα κόψετε το σημείο αυτό ακριβώς και μετά με την ίδια διαδικασία θα προχωρήσουμε στις φτερούγες. Ύστερα θα σας δείξω τι γίνεται με το στήθος και πώς το κόβουμε σε φέτες. Ξεκινήστε. Παρακαλώ προσέξτε τη συμμαθήτριά σας με τι κομψότητα κόβει το δικό της κοντόπουλο. Έλα, συνέχισε, μη σταματάς. Ναι, ενδιαφέρον. Πολύ εύκολα κόβει κανείς φέτες. Έδειξα εγώ τέτοιο πράγμα? Όχι, απλώς έκανα μια οριζόντια τομή στο κάτω μέρος γιατί κόβεται πιο εύκολα έτσι το στήθος. Ναι. Κορίτσι μου, γιατί έρχεσαι στο μάθημά μου, αφού κάνεις αυτό που σου γουστάρει και αυτό που ήδη ξέρεις? Καταλαβαίνω. Χρησιμοποιώ κάποιες τεχνικές για να κάνω καλύτερο το αποτέλεσμα. Ναι, αλλά δεν μπορεί να φέρνεις αντίρρηση σε αυτά που λέω και να κάνεις ακριβώς το αντίθετο. Αυτό το μαχαίρι έχω δείξει εγώ. Δεν πηγαίνω αντίθετα. Μου ζητήσατε να κόψω το κοτόπουλο γρήγορα και κόμψα. Αυτό έκανα. Ωραία, λοιπόν. Ξανακάνω. Ή μάλλον, έλα στη μέση να το δείξεις στους συμμαθητές σου καλύτερα. Γιατί αυτό που κάνεις είναι πολύ καλό. Bingo.
Ελπίζω να έχεις καλά νέα. Όλα εντάξει. Η δουλειά μας τελείωσε. Κιόλας. Όχι, παίζουμε. Σου λέω την έχω τη λεγάμενη αγκαλιά με τον κόμενο. Πού τους βρήκες στο ξενοδοχείο? Ναι, σαν καλά πιτσουνάκια. Είχαν κλείσει το μάτι και την είδα που έμπαινε. Ελπίζω να τους τράβηξες από κοντά και να φαίνονται και δύο. Τι σου λέω τώρα, φαίνονται ξεκάθαρα τα πρόσωπά τους. Αλλά. Πολύ εργαλείο αυτή η κόμενα, ε. Πρώτο παιδί. Μη μου πεις ότι σου αρέσει περισσότερο η Θίτσα από μένα. Υπάρχει περίπτωση να μου αρέσει άλλη γκόμενα περισσότερο από σένα. Αφού το ξέρεις, καμία δεν σε φτάνει. Λοιπόν, μόλις τελειώσεις τη δουλειά θα σε πάρω να συναντηθούμε. Αν υπομονώ να φτάσουν στα χέρια μου αυτές οι φωτογραφίες. Θα τη χορέψω στο ταψί την Έλενα. Α, δεν σου είπα. Γνώρισε την ανιψιά σου σήμερα. Ποια ανιψιά μου? Αυτή την Ξένια που δουλεύει στην εταιρεία. Δεν φαίνεται κακιά. Ένα παλιό κόριτσο είναι. Είχε και το θράσο να μου πει κατάμοντρα το ξέρει για σένα. Δεν πιστεύω να σε αναγνώρισα. Η αλήθεια είναι ότι κάτι τη θύμισε, αλλά δεν μπορούσε να καταλάβει που με ξέρει. Μην μου λες τέτοια. Να την προσέχει, Σταθή. Είναι πολύ ύπουλη και επικίνδυνη. Μη σε απασχολεί. Έχω σκοπό να τη θαμπώσω με τα προσόντα μου, όπως και όλους στην εταιρεία. Σε ένα μήνα από τώρα, η εταιρεία θα υποκλίνεται μπροστά μου. Το λες αυτό γιατί δεν έχεις αντιμετωπίσει ακόμα την Κάτια. Δεν έχω να φοβηθώ τίποτα. Ξεκίνησα καλά και η αρχή είναι το ίμιση του παντός. Θα την κερδίσω κι αυτή που παριστάνει τη δύσκολη. Δεν την παριστάνει, είναι. Έλα τώρα. Διάλεξε το ρόλο της αυστηρής για να μην της παίρνετε τον αέρα. Την έκοψα εγώ. Θέατρο παίζει για να ψαρώνει τους υπαλλήλους. Πρόσεχε, Σταθή. Δεν την ξέρεις καλά. Αν την υποτιμήσεις θα το χάσεις το παιχνίδι. Ναι. Καλημέρα. Διόρθωσέ με αν κάνω λάθος, αλλά μετά τις 12 ο κόσμος λέει καλησπέρα. Και όποιος μπαίνει στο γραφείο του μεσημέρι δεν λέει καλημέρα, αλλά συγγνώμη. Μάλιστα, με συγχωρείτε. Απλά μου είχατε αναθέσει κάτι εξωτερικές δουλειές για την εταιρεία. Σωστά, πως το ξέχασα. Φαντάζομαι λοιπόν ότι γυρίζεις από το ραντεβού που είχες με τον Παπαγεωργακάκη, ο οποίος μου τηλεφώνησε για να μου πει ότι δεν εμφανίστηκες στη συνάντηση που είχατε. Ας σου θυμίσω λοιπόν ότι αυτός ο κύριος που έστησες είναι ένας από τους μεγαλύτερους προμηθευτές μας. Ξεστόμησα ένα σωρό δικαιολογίες για να σε καλύψω. Μη με ξαναφέρεις σε αυτή τη θέση. Το καλό που σου θέλω. Μάλιστα, με συγχωρείτε. Δεν θα ξανασυμβεί. Απλά μου έτυχε κάτι απρόπτο. Προφανώς έχει ταράξει. Δεν φαίνεσαι καλά. Θέλεις να συζητήσουμε κάτι? Όχι, εντάξει είμαι. Απλά έχουν προκύψει κάποια προσωπικά ζητήματα. Μη σας κουράζω με λεπτομέρειες. Πρόσεχε, Αμάντα. Μην αφήσεις τα προσωπικά σου να επηρεάζουν τη δουλειά. Φυσικά όχι. Στο μέλλον δεν θα ανοιχτώ άλλες αργοπορίες και συνέπειες, όπως δεν θα ξεχάσω και πολύ εύκολα το σημερινό συμβάν. Ελπίζω να μην εννοείται ότι κινδυνεύει η θέση μου εδώ. Έλεγξε αυτές τις νέες παραγγελίες και βγάλε μου κοστολόγιο. Όσο για την απορία σου, κανένας δεν νιώθει ασφαλής πουθενά. Ειδικά σε αυτή την εταιρεία. Το ξεχάσεις αυτό ποτέ. Πεπ, για πού το βάλεις εσύ? Πρέπει να γυρίσω, έχω και έναν άντρα που με περιμένει. Ε, καλά, δεν είναι ανήλικο να θέλει ειδική φροντίδα. Μείνε λίγο ακόμα. Σου είπα, δεν γίνεται. Ανησυχώ πολύ για το Μάνο. Με το ουίσκι που πίνει τις τελευταίες μέρες, ένας Θεός ξέρει που θα φτάσει. Θέλω να είμαι κοντά του μέχρι να συνέλθει. Αν συνέλθει. Φαντάζεσαι να λείψει για μεγάλο χρονικό διάστημα από την εταιρεία και να το αντικαταστήσω μόνιμα? Αυτό μην το ξαναπείς ούτε για αστείο. Καλά, συγγνώμη που σου δείξαμε τον άντρα. Ήθελα να ξέρω, ενδιαφέρεσαι καθόλου για μένα? Δεν μένω καν στον κόπο να σου απαντήσω. Σε αγαπάω και νομίζω ότι σου το έχω αποδείξει. Ε, τότε γιατί όλο αυτό το ενδιαφέρον για το Μάνο? Γιατί είναι ο άντρας μου και τον νοιάζομαι όσο και αν αυτό σου φαίνεται παράξενο. Αδίκο μου φαίνεται. Η δουλειά μου και εσύ είστε τα σημαντικότερα κομμάτια της ζωής μου. Και εσύ με υποχρεώνεις να τα μοιράζομαι και τα δυο. Γιατί, Έλενα?
Επειδή είναι ο πατέρας του παιδιού μου και πάντα θα έχει μια θέση στη ζωή μου και αυτό δεν αλλάζει. Κι εγώ, τι ρόλο παίζω εγώ? Εσύ, η θεία ζωή που δεν έζησα. Φωνάζει στη μέση τη τάξη για να δείξω την τεχνική μου. Δεν μου φαίνεται περίεργο. Αργά ή γρήγορα θα αναγνώριζε το ταλέντο σου. Ποιος? Ο καθηγητής μου. Α, καλά, εσύ δεν ξέρεις για ποιον μιλάμε. Αυτός, παιδάκι μου, δεν σε αφήνει να γιάσεις. Όσο πιο καλός είσαι, τόσο μεγαλύτερη κόντρα σου πηγαίνει. Έλα, ρε, αγάπη μου τώρα, μην παίρνουν τα μυαλά σου αέρα. Δεν θυμάσαι μέχρι χθες πως φερότανε? Εντάξει, αυτό δεν έχει άδικο. Αλλά εγώ χάρηκα, βρε Στέφανε, γιατί τι σημαίνει αυτό? Όχι, για πες, πες, τι σημαίνει αυτό? Τι σημαίνει αυτό? Ότι ο Χάρης με αναγνωρίζει. Έγινε και Χάρης. Από Χάνιμπαλ Χάρης ξαφνικά. Εντάξει, όχι και Χάνιμπαλ, για το καλό μας ο άνθρωπος είναι αυστηρός. Ο σωστός δάσκαλος δεν αποθαρρύνει τους μαθητές του. Ούτε και αυτός μας αποθαρρύνει. Το αντίθετο μας ενθαρρύνει. Είναι εξαιρετικός και έχει πάρα πολλά να μας δώσει. Και στο κάτω-κάτω να σου πω κάτι, είναι αυστηρός για το καλό μας. Ούτε καν αψώνιο είναι να κάνει επίδειξη δύναμης. Σοβαρά μιλάς? Τότε γιατί το έπαιζε μάγκας με τα μάξι? Γιατί βιαζόταν να φύγει. Στο κάτω-κάτω εσύ τον είχες κλείσει. Τον είχα κλείσει γιατί είχα έρθει να δω εσένα. Τέλος πάντων, σημασία, μωρό μου, έχει ότι τέτοιους καθηγητές δεν τους βρίσκεις εύκολα. Πώς έτσι τόσο βιαστική? Σου έχω τρελά νέα. Κάναμε την τύχη μας, αγορίνα μου. Η Κάτια αποκλήρωσε το Φάνη. Και πού το ξέρεις εσύ αυτό? Από την ίδια. Κάτσε. Ήρθε η κυρία που είναι γάτα. Σου αποκάλυψε τα μυστικά της οικογένειάς της και εσύ το έχαψες. Αχ, μη με αμφισβητήσεις, ξέρω πάρα πολύ καλά τι λέω. Το είπες στους γονείς του και μάλιστα έγινε χαμός. Να την ακούς την ξένια σου. Καλά, σε πιστεύω. Και άμα χτίζουμε στην άμμο, χαλάλη σου. Σου λέω ότι τα πήραμε χοντρά και αυτό είναι μόνο η αρχή. Όλα πάνε ρολόι. Να ξέρω πώς τα καταφέρνεις. Έχω σωστή στρατηγική και μάλιστα τον καλύτερο συνεργάτη. Δες τώρα κάτι φωτογραφίες να σου φύγει το καφάσι. Για δες εδώ. Δεν το πιστεύω. Κοίτα να δεις η Έλενα. Ποιος είναι αυτός? Ένας καινούριος υπάλληλος στην εταιρεία. Σήμερα τον προσέλαβαν. Να δεις, όχι μόνο έβαλε τον κόμενό της μέσα στην εταιρεία, αλλά και στη θέση του άντρα της. Μήπως έγινε τυχαία? Αποκλείεται. Γι' αυτό πηγαίνει ερχόταν συνέχεια στην εταιρεία τελευταία. Και τι μέρος του λόγου είναι αυτός? Τίποτα. Ένας ευπαρουσίαστος, τυπικός. Στάθης Κυριακίδης λέγεται. Τον προσέλαβαν σήμερα για βοηθό του Μάνου. Καλά πάει αυτός, ε. Είναι ξεγραμμένος. Θα τον σουτάρει δικιά σου για να μπουκάρει τον κόμενό της στην εταιρεία. Μάλλον. Όπως και να έχει όμως, ένα είναι σίγουρο. Η Έλενα φεύγει από τη μέση. Καλά, η Κάτια έτσι και δει αυτές τις φωτογραφίες. Δεν σου λέω τίποτα.